Καλώς ήλθατε στο τρελό κόσμο. Και σήμερα θα σας πάω μισό αιώνα πίσω. Ήταν τότε που εγώ σαν 15χρονος παρακολουθούσα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Αμερικάνικου στη βάση του Ελληνικού τα γεγονότα που είχαν συγκλονίσει πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τότε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν η δολοφονία του Τζον Κένεντι, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που βρισκόταν σε επίσκεψη στο Ντάλλας του Τέξας. Δύο ήταν οι δολοφονίες που είχαν συγκλονίσει και είχαν μείνει στην ιστορία της, στην αμερικανική ιστορία. Η δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν, του Προέδρου που είχε οδηγήσει στον Νικηφόρο εμφύλιο πόλεμο για τους Βόρειους εναντίον των Νοτίων, και μάλιστα πριν λίγες μέρες, δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου, γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ορόσημο η Νικηφόρα μάχη στο Γκέτισμπεργκ. Ήταν η 150η επέτειο αυτή από τη νίκη στη μάχη του Γκέτισμπεργκ που έκρινε τον Αμερικανικό εμφύλιο. Έτσι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες θυμούνται όλοι, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα μου έκανε εντύπωση ότι δύο ή τρεις εφημερίδες, να τις αναφέρω δεν έχω κανένα λόγο, μόνο τρεις εφημερίδες, τα Νέα, η Καθημερινή και ο Ελεύθερος Τύπος είχαν αφιερώματα για τη δολοφονία του Κένεντι. Έψαξα και βρήκα κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να τα δουν όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, και επειδή εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία και θέλω να θυμίζω αυτά τα γεγονότα, ας πάμε να δούμε το πρώτο φιλμ, αφού πρώτα δούμε μια συγκλονιστική φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι η στιγμή ακριβώς που δέχεται τη σφαίρα. Λέγεται η φωτογραφία από το φιλμ Ζαπρούντερ, γιατί ήταν ένας ερασιτέχνης που τράβηξε το φιλμ. Θα δούμε και τα επίσημα φιλμς που έδειχναν την περιοδία εκείνη. Ήταν η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κένεντι. Αλλά ας πάμε στο πρώτο βίντεο που περιγράφει όλο το ιστορικό. The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment. And here comes the president now. In fact, he's not in his limousine. He's departed the limousine and he is walking. Βλέπουμε την υποδοχή που έγινε στο αεροδρόμιο του Ντάλλας, του Κένεντι και της Τζάκι Κένεντι. Τότε ακόμα δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί τι θα γινόταν κατόπιν η Τζάκι, η περίφημη Τζάκι Ο, που παντρεύτηκε και τον Έλληνα πολυκατομμυριούχο Ωνάση. Εδώ είναι λοιπόν η υποδοχή που δέχεται, πρωτοφανής υποδοχή για μια πόλη του Νότου που δεν ήταν τότε και τόσο φύλλα προσκύμενη, ουδέποτε υπήρξε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Νότος ήταν πάντα προπήριο των Ρεπουμπλικάνων. Ο Κένεντι, εκτός από νεαρότατης ηλικίας, ήταν 46 χρόνων τότε. Εδώ μπαίνει μαζί με τον κυβερνήτη Κόναλι στο αυτοκίνητο, στο μοιραίο αυτοκίνητο ή στο αυτοκίνητο που δέχτηκε τις μοιραίες σφαίρες. Αν και η επίσημη έκθεση της Επιτροπής Γόρεν μιλάει για μία σφαίρα. Λοιπόν, ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό, ακριβώς πριν 50 χρόνια, όταν ο Κένεντι με τη σύζυγό του έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο του Ντάλλας. Για τον Κένεντι ήταν η δεύτερη μέρα της προεκλογικής του εκστρατείας στο συντηρητικό Τέξας. Ήταν για την προεκλογική εκστρατεία που κάνουν όταν βρίσκονται στα μισά της θητείας τους. 12 και 31 λοιπόν τοπική ώρα, μπροστά στις κάμερες, ο Αμερικανός πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy δέχεται σφαίρες στο λαιμό και στο κεφάλι. Το συνόδευαν η σύζυγός του Ζακλίν, Τζάκι, και ο κυβερνήτης του Τέξας John Connally με τη σύζυγό του Nelly. Τραυματίζεται και ο John Connally βαριά, αλλά χωρίς να εξιχνιαστεί ποτέ ποια ήταν η σειρά των πυροβολισμών, δηλαδή ποιος δέχτηκε πρώτος η σφαίρα, ο Κόναλι. Είναι και η θεωρία που θα πούμε αργότερα με εκείνη την περίεργη πορεία που έκανε η σφαίρα.
Ο πρόεδρος είναι νεκρός. Μετά την άφηξή του, εδώ βλέπουμε ακόμα την πομπή όταν κατευθύνεται προς το σημείο 0, μπορούμε να πούμε, όπου δέχεται την φωνική σφαίρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη στιγμή, λίγες στιγμές πριν δεχτεί τη σφαίρα, είναι το επίσημο φιλμ που βλέπουμε από τα αρχεία του κάποιου αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Εδώ ακριβώς μετά τη στροφή και μπαίνοντας στη λεωφόρο L είναι η τραγική στιγμή. Αυτή η λήψη είναι τώρα από το φιλμ Zapruder. Έχει δεχτεί τη σφαίρα και βλέπουμε που πέφτει στην αγκαλιά της Τζάκη. Έχουμε τον φερόμενο ως δράστη Lee Harvey Oswald. Οι σφαίρες πρέπει να έπεσαν, όπως λέει η Επιτροπή Warren, από τον έκτο όροφο ενός στηρίου στο οποίο στεγαζόταν ένας εκδοτικός οίκος σχολικών βιβλίων. Το όπλο ανήκε στο Lee Harvey Oswald, που συνελήφθη αρχικά για τον τραυματισμό του αστυνομικού Tippit, καθώς έβγαινε από ένα κυματογραφό. Αργότερα κατηγορήθηκε και για τη δολοφονία του Kennedy. Ο Lee Harvey Oswald αρνήθηκε και τις δύο δολοφονίες. Να δούμε τώρα και το βίντεο νούμερο 2, JFK, που λέει δολοφονία, για να ακριβώς για να δούμε τη στιγμή. Yeah.
Είναι η στιγμή λοιπόν, δέχεται τη σφαίρα, επιταχύνει το αυτοκίνητο και η Τζάκι προσπαθεί να βοηθήσει τον πράκτορα του FBI που είναι, όπως βλέπετε, είναι Zapruder film, λέει. Είναι το film που τράβηξε αυτός ο ανώνυμος που έγινε πολύ γνωστός. Ο ανώνυμος πολίτης που είχε πάει εκεί με μια κάμερα κινηματογραφική τότε, δεν υπήρχαν τα βίντεο, και είναι ακριβώς η στιγμή, το βλέπουμε σε αργή κίνηση αυτό το φιλμ, και είναι η στιγμή που δέχεται τη σφαίρα, πέφτει στην αγκαλιά της Τζάκι, επιταχύνει το αυτοκίνητο, τραυματίζεται και ο Κόναλι που είναι μπροστά, και η Τζάκι προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο που του FBI, της CIA ή της NSA, δεν ξέρω ακριβώς, που επιταχύνεται στο αυτοκίνητο, ενώ ήταν όρθιος πίσω από τη λιμουζίνα, κόντευε να πέσει και του ζητάει τη βοήθειά του. Γι' αυτό που, για τις στιγμές αυτές τις τρομερές. Γι' αυτό το άσπρο σημάδι, ακριβώς, που βλέπουμε στο φιλμ, το οποίο δόθηκε κατόπιν στη δημοσιότητα, έχουν υποθεί χιλιάδες πράγματα. Ότι ήθελαν κάτι να κρύψουν και γι' αυτό έπεσε αυτό το άσπρο σημάδι. Ενώ αυτό το φιλμ δόθηκε επισήμως στη δημοσιότητα μετά από αρκετά χρόνια βέβαια, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσει η Επιτροπή Warren την ιστορία της, και έτσι πάμε στο συγκλονισμένη ανθρωπότητα. Θα πάμε στη στιγμή που γίνεται πλέον η κηδεία, στο βίντεο 4. Έχουμε την... όχι, αυτό είναι το... αυτός είναι ο δολοφόνος. Άστο, δεν πειράζει, θα πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο δολοφόνος. Να βάλει λίγο ήχο. No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when... Το ρωτάνε, εσύ δολοφόνησες τον πρόεδρο? Και λέει, όχι, δεν μου έχει απαγγελθεί κάποια τέτοια κατηγορία. Μιλάει με ιδιαίτερη ευγένεια. Ας ακούσουμε τον ήχο πάλι. Here comes a man again. I don't know what this is all about. I killed the black guy. Also, I didn't keep a gun in the building. Sir? Did you shoot the president? I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. Did you shoot the president? No, that... Και τους απαντάει στους δημοσιογράφους, όχι, δεν σκότωσα τον πρόεδρο. Εδώ είναι η στιγμή της δολοφονίας του βέβαια, από τον Τζακ Ρούμπι. Άμα το δούμε ξανά αυτό το βίντεο, να ακούσουμε και τον ήχο, μιλάει με ιδιαίτερη ευγένεια, όπως έχει μάθει εκεί που υπηρέτησε στο στρατό, και πάντα απευθύνεται στους δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις και τους λένε μάλιστα κύριε. Όχι κύριε. Αυτό το κύριε είναι ένας βαθμός ευγένειας. Το ρωτάνε λοιπόν... Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been charged. Nobody said what? Sir? You have been charged. Nobody said what? Okay, man. Okay. What did you do in Russia? Here comes a man again. Here we go. Okay, λέει ότι την κατηγορία ότι είναι ο δολοφόνος του Προέδρου την πληροφορήθηκε από τις εφημερίδες. Δεν του είχε απαγγελθεί τέτοια κατηγορία. Βρέθηκε δε και το φωνικό χέρι ενός ανθρώπου της νύχτας που δεν ξέρουμε γιατί. Αυτός πέθανε και αυτός στη φυλακή από δικαιολογία. Ήταν επίσημη αναφορά ότι πέθανε ο Τζακ Ρούμπι από καρκίνο. Αλλά όλες αυτές οι θεωρίες που ανάγονται πάντα, έτσι, στις θεωρίες συνωμοσίας, ότι οι Αμερικανοί, αυτοί βγάλανε και το θεωρία συνωμοσίας,
ότι δεν θέλουν να μείνει να εξηγηθεί και ότι δημιουργεί προβλήματα για αυτούς αποτελεί θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχει μια ταινία καταπληκτική για μένα που λέγεται JFK και έχει δώσει όλες τις διαστάσεις. Να θυμίσουμε ότι μόνο ένας στη Νέα Ορλεάνη ένας εισαγγελέας έκανε αγωγή εναντίον του δημοσίου και προσφυγή εναντίον του πορίσματος Warren και προσπαθούσε να βγάλει άκρη τι ακριβώς συνέβη και ποιοι συνωμότησαν για τη δολοφονία του Προέδρου. Ας πάμε όμως στην κηδεία. Ήταν μια πρωτοφανής συνάντηση πλέον των 200 προσωπικότητων. Να τη δούμε, είναι η στιγμή πλέον που σε κυλίβαντα πυροβόλου όπλου κατακαθιερωμένα για τους ηγέτες γίνεται η κηδεία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Mrs. Kennedy begins the long hours of her public grief with the courageous dignity that has marked each moment. Εδώ βλέπουμε την Jackie Kennedy να βγαίνει με τα δύο παιδιά της, την Καρολίνα και τον Τζον Τζον, να κατευθύνονται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου. Είναι καθολικός ναός και εκεί έφτασαν όλοι αυτοί οι ηγέτες για να παρακολουθήσουν την κηδεία του Κένεντι. Είχε προηγηθεί ένας αποχαιρετισμός και υπολογίζεται ότι 500,000 κόσμος ήθελε να πάει να προσκυνήσει τη σωρό του εκλειπώντος Προέδρου, του δολοφονηθέντος Προέδρου. Αυτές οι εικόνες που μεταδίδονταν τότε σε όλο τον κόσμο, εμείς δεν είχαμε τηλεόραση, εδώ είναι ο κόσμος που πάει να προσκυνήσει. Οι ουρές ήταν ατέλειωτες και πολλοί περίμεναν πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουν να προσκυνήσουν. Εδώ είναι στιγμές από την κηδεία πλέον. Ήταν μια πρωτοφανή συγκέντρωση ηγετών. From 92 foreign lands honor the warrior who died while fighting for peace and liberty and the. Και όπως λέει ο εκφωνητής, ο Κένεντι πέθανε υπερασπιζόμενος την ειρήνη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ήταν ο πρώτος ρωμαιοκαθολικός πρόεδρος και είχε μείνει στην ιστορία. Εδώ βλέπουμε τον Ντεγκόλ και τον Χαϊλέ Σελασιέ που ήταν οι δυο του ζωντανοί. Ο Ντεγκόλ πέθανε γέρος, ο Χαϊλέ Σελασιέ εκτελέστηκε από πραξικοπηματίες. Να σκέπτεστε, είχε πει ο Κένεντι, όχι τι κάνει η πατρίδα για σας, αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Αυτή τη φράση που είχε μείνει ιστορική την επανέλαβαν πάρα πολύ μετά από τον Κένεντι, αλλά θεωρείται ο πρώτος που την είχε πει στην ιστορία. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός. Εδώ είναι η αποχώρηση μετά την θρησκευτική τελετή. A gentle reminder from his mother, and John John celebrates his third birthday with a soldier's farewell to his father. Εδώ είναι ο αποχαιρετισμός του John John προς τον πατέρα του με ένα στρατιωτικό χαιρετισμό και συγκίνηση. Και εδώ είναι πλέον στο νεκροταφείο των ηρώων, όπως αποκαλείται, το νεκροταφείο του Άρλιγκτον, όπου έχουν ταφεί οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πεθάνει, αλλά και πάρα πολλοί από τους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στον πολέμο του Βιετνάμ και στους άλλους πολέμους που έχουν κάνει οι Αμερικανοί στον κόσμο. Εδώ ο Ντεγκόλ χαιρετά και ο Χαϊλέ Σελασιέ.
και επανέλαβε τη φράση «Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα». Εδώ είναι καθιερωμένο ο χαιρετισμός, ο στρατητικός για τον πρόεδρο. Θα τυλίξουν τη σημαία την οποία θα παραδώσουν στην Τζάκι Κένεντι. Και μετά... And the precious banner that was the president's shroud for three days is folded smartly for presentation to Mrs. Kennedy. Και μετά θα ανάψει η Kennedy και οι δύο αδελφοί του John Kennedy, ο Robert και ο Edward, θα ανάψουν μια δάδα που για πρώτη φορά άναψε στο Arlington και θεωρείται η ακίμητη δάδα εκεί. An eternal flame is lighted before the grave by Mrs. Kennedy, the first such memorial to burn in Burlington Cemetery. She is followed by the President's brothers, Robert and Edward. The American people have buried their beloved leader. May his family find comfort. Οι θεωρίες που δεν υπήρξε απόδειξη και δεν υπήρξε ουδεμία έρευνα γι' αυτό, είναι ενός δεύτερου εκτελεστή. Η θεωρία που είχε επικρατήσει ήταν ότι ο δολοφόνος ήταν πράκτορας της KGB. Μια άλλη θεωρία είχε υποστηρίζει ότι η ισχυρή κεντρική υπηρεσία πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, η γνωστή CIA, εμφανίζεται στις θεωρίες συνωμοσίας όπως τις αποκαλούν, το ίδιο και οι μυστικές υπηρεσίες, το FBI και το Πεντάγωνο. Και οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι η CIA ήθελε να εκδικηθεί τον Kennedy για την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα ή ότι η CIA φοβόταν μήπως αποδυναμωθεί προς όφελος του Πενταγώνου. Υπάρχει ακόμα και μια άλλη θεωρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αυτή όπλησε τα χέρια του ή των δολοφόνων. Επειδή ο Kennedy είχε υπογράψει διάταγμα που παραχωρούσε στον Υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα να εκδίδει Silver Certificates, ένα τύπο χαρτονομίσματος που τυπωνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το 1964 και οι συνωμοσιολόγοι πάντα, σύμφωνα με την επίσημη άποψη, θεωρούν ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Ομοσπονδιακή, η Fed δηλαδή, ελεγχόταν από μια ισχυρή μυστική οργάνωση διεθνών τραπεζιτών που φοβόντουσαν ότι η κίνηση αυτή θα δώσει στον Υπουργό Οικονομικών τον έλεγχο της Fed. Τώρα, το ποιος έχει τον έλεγχο της Fed, ας τα να πάνε. Έτσι, το βλέπουμε με την πάροδο των χρόνων και με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που υπάρχουν. Και πόσο ισχυρή είναι, μπορούμε να πούμε, αυτή η θεωρία όταν ακόμα η Fed δεν είχε τη δύναμη που έχει σήμερα. Υπάρχει ακόμα η θεωρία της μαφίας. Ως γνωστόν ήταν υπουργός δικαιοσύνης ο Attorney General, όπως λέγεται, γενικός εισαγγελέας, δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης, ο Robert Kennedy, ο αδερφός του πρόεδρου. Και η μαφία έστειλε τον Jack Ruby να δολοφονήσει τον Oswald προκειμένου να μην γίνει γνωστή η ανάμειξή της στην υπόθεση αυτή. Ο Robert Kennedy είχε εξαπολύσει πόλεμο εναντίον της μαφίας. Και υπάρχει βέβαια και η θεωρία ότι ο αντιπρόεδρος Johnson, και σύμφωνα με αυτό τη θεωρία, το σενάριο, ο Lyndon Johnson, ο αντιπρόεδρος επί Kennedy, ο συντηρητικός, πάντα ένας θεωρούμενος προοδευτικός, βάζει ένα συντηρητικό αντιπρόεδρο για να πιάσει στο Δημοκρατικό Κόμμα ή και το ανάποδο στο Ρεπουμπλικανικό. Ένα συντηρητικός πρόεδρος βάζει έναν λιγότερο συντηρητικό για να πιάσει όλο το φάσμα. Αυτό που αν πάρουμε το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα κάπου συναντώνται εκεί σε αυτό το φάσμα. Λοιπόν, ο Lyndon Johnson ήταν ας πούμε κεντροδεξιός, αν θεωρήσουμε τον Kennedy με τα δεδομένα της εποχής, αριστερό, έτσι, και τον Reagan που ακολούθησε, δεξιό. Θέλω να πω, να κάνουμε μια σχηματική αναπαράσταση σύμφωνα με τις επικρατούσες θεωρίες.
Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο Λίντον Τζόνσον, αντιπρόεδρος του Κέννεντι, ήθελε να ανατρέψει τον πρόεδρο για να λάβει την εξουσία ο ίδιος. Όχι βέβαια για ίδιο συμφέρον, αλλά κατόπιν παρότρισης κάποιων μεγιστάνων της βιομηχανίας και που θεωρούσαν ότι καλύτερα να είναι ένας δικός τους άνθρωπος στα πράγματα. Όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, είχα παρακολουθήσει την κηδεία του Κέννεντι και όλα τα γεγονότα. Ήταν η πρώτη φορά που θυμάμαι να έχω παρακολουθήσει ζωντανή αναμετάδοση από το ραδιοφωνάκι, από ένα μικρό τρανζίστορ που μου είχαν κάνει δώρο τότε, νεαρός κι εγώ. Είχα συγκλονιστεί από τα γεγονότα αυτά. Ήταν ίσως η πρώτη μου δημοσιογραφική, με τη δημοσιογραφική έννοια, καταγραφή που μου έχει μείνει στην ιστορία. Έψαξα και βρήκα το τραγούδι που είχε πει τότε στην κηδεία του Κέννεντι μέσα στον ναό ο Άντι Βίλιαμς. Ήταν ένας σπουδαίος Αμερικάνος τραγουδιστής, πολύ γνωστός στην εποχή του, σύζυγος της επίσης τραγουδίστρια Σίντι Γκορμέ. Τραγούδισε λοιπόν ο Άντι Βίλιαμς μέσα στον ναό τον ύμνο των Δημοκρατικών, το Battle Hymn for the Republic, τον πολεμικό ύμνο για τη Δημοκρατία. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the village where the grapes of He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. My soul to answer him, be jubilant my feet, our God is marching on. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα γινόταν
αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι. Νομίζω ότι η αμερικανική ιστορία έχει δείξει ποιες είναι οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες του Προέδρου και πόσο η αμερικανική πολιτική επηρεάζεται από έναν Πρόεδρο. Ίσως περισσότερο στο εσωτερικό να τον θυμούνται σαν κάπως διαφορετικό. Στο διεθνές επίπεδο θέλω να θυμίσω ότι στην εποχή του Κένεντι είχαμε την αποτυχημένη απόβαση στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα, δηλαδή απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος Φιντελ Κάστρο. Είχαμε την ανέγερση του τείχους του Έσχους, του τείχους του Βερολίνου, δηλαδή μία εξαιρετικά επικίνδυνη ψυχροπολεμική κατάσταση και μάλιστα είχε πάει και ο Κένεντι τότε και είχε πει το περίφημο «Ich bin ein Berliner», δηλαδή είμαι και εγώ ένας Βερολινέζος, επειδή για να στηρίξει ηθικά τους Δυτικο-Βερολινέζους. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει και η κρίση επί της εποχής Κένεντι των πυράβλων στην Κούβα, όπου είχαμε φτάσει στα πρόθυρα ενός πυρηνικού πολέμου. Δηλαδή, είχε απειλήσει με πόλεμο, είχε απειλήσει να βυθίσει τα σοβιετικά πλοία που μετέφεραν πυράβλους στην Κούβα. Αυτή ήταν η εποχή του Κένεντι που έκλεισε με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Φυσικά, ουδής θέλει να κλείνει η πορεία ενός πολιτικού ηγέτη, ενός οποιοδήποτε ανθρώπου από σφαίρες δολοφόνων. Και οπωσδήποτε, κάποτε ελπίζουμε να μαθευτεί η αλήθεια γύρω από αυτή τη δολοφονία, που παρόλο που έχουν περάσει 50 χρόνια, μισός αιώνας, και έχουν μείνει τόσα ερωτηματικά. Ας πάμε τώρα